Συναδέλφοι και συνάδελφοι, νέες και νέοι, τα σωματεία και οι φορείς του νομού Ηλίας δίνουν για ακόμα μια φορά δυναμικό παρόν και στη σημερινή συναυλία μνήμης και καταδίκης του εκκλήματος Ατέμπη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα συγκροτήματα και τους μουσικούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συναυλία για να μην ξεχαστεί το έγκλημα. Και δεν θα ξεχαστεί, γιατί δεν θα αφήσουμε εμείς, οι εργαζόμενοι και ο λαός να ξεχαστεί. Το έγκλημα αυτό απαιτεί τιμωρία. Την τιμωρία όλων αυτών που έχουν διαχρονικά την πολιτική ευθύνη. Όλων αυτών που υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν την πολιτική της απελευθέρωσης και εμπορευματοποίησης των συγκοινωνιών. Από πού να αρχίσουμε? Από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που το 2009 σπάει τον ΟΤΣΕ σε εταιρείες? Από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που το 2013 και το νόμο 4199 τρέχει την ιδιωτικοποίηση για τη διασφάλιση των επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος? Για να έρθει να συνεχίσει το έγκλημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που το 2016 διαχωρίζει τη διαχείριση και την υποδομή από το μεταφορικό έργο και ξεκινά την παραχώρηση της Τρενοσέ στην Ιταλική εταιρεία, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώνεται το 2019 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ψηφίζουν το πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το έγκλημα, συνάδελφοι, έχει ονοματεπώνυμο. Και αλήθεια τώρα, γιατί κρύβονται? Γιατί κάνουν ότι κοιτάζουν αλλού και προσπαθούν να επιβάλλουν σιγή υποταγής? Να τιμωρηθούν παντού, στους δρόμους, στις απεργίες, στις αρχαιρεσίες των σωματείων, στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών. Και μην νομίζουν ότι με τις βουλευτικές εκλογές θα γλιτώσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε, όποια κι αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, γιατί οι ευθύνες τους είναι διαχρονικές. Δεν θα τους αφήσουμε σε φλωρό καλαρί. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν υποχωρούμε. Γιατί, συνάδελφοι, ούτε αυτοί υποχωρούν. Τα κροκοδίλια δάκρυά τους στέφτουσαν αμέσως. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Δεν πρόλαβε να περάσει ούτε ένας μήνας από το έγκλημα στα Τέμπη και έχουν ήδη προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και σήμερα που μιλάμε, έχουν φέρει στη Βουλή πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, φοροαπαλλαγές για επιχειρηματικούς ομίλους, διευκολύνσεις για την ιδιωτικοποίηση λιμανιών, παραπέρα ενίσχυση των ομίλων στις μεταφορές και στον τουρισμό, τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και άλλα πολλά. Συνεχίζουν ακάθεκτη το έργο τους. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας χρέος, αν θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με όλους αυτούς που ενώ εμείς θα λέμε το νερό νεράκι, αυτοί θα πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής συμπεριφορματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης. Με όλους αυτούς που θυσιάζουν την ασφάλεια και την υγεία του λαού στο βωμό του κέρδους, που μετράνε την αξία της ζωής με κριτήριο το κόστος. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Οι ζωές μας έχουν αξία. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμή μας, τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος, τη δύναμη του αγώνα. Γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Τα γεγονότα στη Γαλλία είναι ενδεικτικά της δύναμης που έχουν οι εργάτες. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στο γαλλικό λαό και στον αγώνα που δίνει ενάντια στην αντιασφαλιστικό έκτρωμα Μακρόν. Οι κινητοποιήσεις εδώ στην Ελλάδα, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα της ανάτασης των λαών. Όλοι στον αγώνα. Θα νικήσουμε.